Και πάμε αμέσως να δούμε τα επιχειρηματικά νέα. Θα συνδεθούμε κατευθείαν με την Αλεξία Μιχαηλίδου. Αλεξία, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ξένια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε για μία πρόταση στις κυπριακές επιχειρήσεις. Έχουμε απαραίτηση από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ. Ακριβώς. Την παραίτηση του υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ο Παναγιώτης Ολύμπιος την Τρίτη. Και εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, μιλώντας στην ΠΡΙΒ, έχει επιβεβαιώσει το γεγονός. Έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη για την παραίτησή του, όμως αποχωρεί στις αρχές Απριλίου του 2022. Να πούμε ότι αποχωρεί για το καλό της εταιρείας, αφού αφιπηρετεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2022, δηλαδή 2 μήνες μετά το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, για το καλό και του νέου ατόμου, ούτως ώστε όταν αναλάβει ως Γενικός Διευθυντής τον Απρίλιο του 2022, να μπορεί να ενημερωθεί, να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ανοίγματος της αγοράς. Μάλιστα. Και πάμε στην επόμενη μας ανακοίνωση. Είναι για τον Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας. Ακριβώς. Στις 21.11 ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα διεξαχθεί. Πρόκειται για το Radisson Blu Hotel Λάρνακα και το Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας που έχουν ένα κοινό όραμα, την αναβάθμιση της πόλης του Ζήνωνα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Να πούμε ότι το Radisson Blu Hotel Λάρνακα από την πρώτη στιγμή έχει στηρίξει τη διοργάνωση και θα συνεχίσει για τουλάχιστον 3 διοργανώσεις ακόμη. Ο 4ος Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου με σημείο κίνησης στην παραλία Φινικούδων. Οι διαδρομές θα ποικίλουν και θα καλύπτουν βέβαια κάθε ηλικία, καθώς και επίσης αντοχές και αποστάσεις που θα διεξαχθούν στη Λάρνακα. Να πούμε ότι όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να εγγραφούν στον Μαραθώνιο θα μπορούν να βρουν τις πληροφορίες στο site της Brief. Μάλιστα. Αφορά και άτομα που ακολουθούν τους Μαραθώνιους ή και καινούργιες, κάποιους που θέλουν να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες. Και πάμε τώρα στον Jewel of the Seas. Τι γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο? Αποχαιρετά, όπως βλέπουμε, το λιμάνι της Λεμεσού, Ξένια μου, και επιστρέφει πίσω τον Μάιο. Το τελευταίο του ταξίδι για φέτος αναχώρησε και το τερματικό κρουαζιερών της DP World Limassol, το κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean Jewel of the Seas, το περασμένο Σάββατο. Με την άφηξή του, να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είχε ως βάση το λιμάνι της Λεμεσού και είχε επιφέρει αρκετά οικονομικά κέρδη στην κυπριακή οικονομία. Το Jewel of the Seas είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά δρομολόγια στις 10 Ιουλίου και έχει πραγματοποιήσει συνολικά 17 οκταήμερες κρουαζιέρες. Κύριοι σταθμοί ήταν ο Πειραιάς, Ρόδος, Κρήτη, Μύκονος και Σαντορίνη και έχει φιλοξενήσει πέρα των 23.000 επιβατών, αποφέροντας σημαντικά, όπως είπαμε, έσοδα στην κυπριακή οικονομία και ενισχύοντας και την απασχόληση στην αγορά εργασίας. Να πούμε ότι τελευταίως σε δηλώσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World αναφέρθηκε στη σημασία του τομέα της κρουαζιέρας για την οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η απόφαση της Royal Caribbean θα επιλαγεί στη Λεμεσό ως βάση της για φέτος. Έτσι έδωσε μια δυναμική στον κλάδο. Μάλιστα. Και πάμε σε μια ανακοίνωση από την ΕΠΙΚ. Αφορά την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας στη σχολή τυφλών. Οι υπερταχύτητες του 5G επιτρέπουν εξαιρετικά σταθερές συνδέσεις και άμεση αλληλεπίδραση με τη διαδικτυακή μορφή που παίρνει άλλες διαστάσεις. Ακόμη περισσότερο για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οπτική αναπηρία. Φανταστείτε αν έχουν στα χέρια τους τη δύναμη του 5G, πόσα ακόμα μπορεί να μάθουν, να βιώσουν αλλά και να διδαχθούν. Η ΕΠΙΚ, όπως είπαμε, συνεργάζεται με τη Σχολή Τυφλών και με τις υπερταχύτητες 5G και ξεκλειδώνει νέες προοπτικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα παρέχονται προγράμματα streaming, e-learning, δικτύωση που απαιτούν ταχύτητα και κάθε ανάγκη για ταχύτερη σύνδεση. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει αναγνώριση αντικειμένου μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές. Γίνεται σε ένα πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν την πληροφόρηση χωρίς καμία αναμονή. Θα τους παρέχεται το app Sing All App που θα περιγράφει ακουστικά τα αντικείμενα που συναντά στο δρόμο του ένας μαθητής με οπτική αναπηρία. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεται μπροστά του ένα σκαλοπάτι, αν είναι σε μια βιβλιοθήκη, ακόμη και αν έχει μπροστά του έναν υπολογιστή,
ή γενικά μια περιγραφή για ένα χώρο. Μάλιστα, έτσι να διευκολύνεται η ζωή τους. Και πάμε στο ΑΞΥΚ. Θα μεταφερθεί τελικά στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Τι γίνεται με το ΑΞΥΚ? Σε γενικότερα πλαίσια, πάντα υπήρχαν εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, που συζητούνταν πάντα με την ΕΒΕΑ και με τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού, Πρόδρομο Προδρόμου. Όμως, αυτή τη φορά έγινε μια ειδική αναφορά όσον αφορά το διαχρονικό αίτημα του ΕΒΕΑ για μεταφορά της έδρας του ΑΞΥΚ στην επαρχία Μοχώστου. Όπως αναφέρθηκε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μοχώστου, εντοπίζοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία του τόπου σε σχέση με το θέμα εξέβρεσης ικανού αλλά και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, έχει επεξεργαστεί πρόσφατη πρότασή του με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εδώ και πάνω από 15 χρόνια υπάρχει και αυτή η πρόταση για τη μετακίνηση, την οποία υποβάλλει στις δημόσιες αρχές του κράτους για τη δημιουργία Ακαδημίας Τουρισμού Υψηλών Προδιαγραφών και με έδρα την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάλιστα. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. TIF 2021, Συνέδριο για τη Θαλασσεμία και τις Αιμοσφαιρινοπάθειες. Συγγνώμη. Ένα πιο αισιόδοξο μέλλον και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από αιμοσφαιρινοπάθειες φιλοδοξούν να προσφέρουν μέσα από τις εργασίες τους το 15ο Διεθνές Συνέδριο Θαλασσεμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών και το 17ο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας για ασθενείς και γονείς, που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από τις 19 μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου. Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει πληθώρα διακεκριμένων εμπειρογνώμων, ακαδημαϊκών αλλά και ερευνητών του χώρου αιμοσφαιρινοπαθειών, επαγγελματίες υγείας αλλά και ασθενείς με θαλασσεμία από περισσότερες από 62 χώρες παγκοσμίως και να αποσταλεί ένα μοναδικό φόρουμ συζήτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των ατόμων. Μάλιστα. Και πες μας και την τελευταία μας είδηση για σήμερα. Η είδηση αφορά το κλείσιμο του πάρκινγκ του παλιού ΓΑΣΥΠΗ αφού ξεκινούν εργασίες. Αρχίζουν την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου για την ανάπλαση του χώρου του παλιού ΓΑΣΥΠΗ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναμένεται να διαρχίσουν τουλάχιστον 24 μήνες, δεν θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων στον χώρο του παλιού ΓΑΣΥΠΗ. Ο Δήμος φυσικά απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως θα προκύψει, όμως σημείωσε ότι το έργο είναι εξαιρετική σημασία στην πόλη και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι θα περιλαμβάνει αυτή η ανάπλαση μια δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, δικότητας περισσότερων από 500 οχήματα και παράλληλα θα δημιουργηθεί μια αστική πλατεία, χώροι πρασίνου αλλά και χώροι αναψυχής. Μάλιστα. Αλεξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.